Θα πάμε να βάψουμε την κόρη από κάτω. Έχεις με ένα ανάλογα. Γιατί πήγες και πίσω, δεν πήγα και πάει λίγα. Δεν ξέρω να πάει κανένα αυτό. Εντάξει, από κάτω από κάτω. Εντάξει, από κάτω όμως θα κάνει ένα λεμονό. Πάσε τα συγκνισμένη. Βρισκόμαστε στο Περιστέρι. Περνάγαμε με το Βαγγέλη που είναι πίσω από την κάμερα και πεινάγαμε. Και του λέω, Βαγγέλη, βρέχει καταρακτοδός. Πάμε μέσα στην καντίνα του Σταύρου Βαρθαλίτη να τα δοκιμάσουμε όλα. Σταύρο μου, επιτέλους συναντιόμαστε. Το είχα μεγάλη χαρά γιατί την προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει να κάνουμε ένα review δεν είχες έρθει και είχες στείλει, λες και είσαι η Βασίλισσα Ελισάβετ της μαγειρικής, κάποιον άλλο να κάνουμε συνέντευξη και θα πω το κλισέ. Επιτέλους επιτυχαίνουμε. Πώς σε βρίσκουμε αυτή τη στιγμή τη ζωή σου? Βρισκόμαστε στο καντίνα, ένα ghost concept, δηλαδή ξέρεις είναι το ghost. Να σου πω, Βαγγέλη, να το αφήσω να του κάνει κάποιες ερωτήσεις από voiceover, γιατί κατάλαβες τώρα. Ναι, ψιλοκατάλαβες. Μπρογολόγο κατάλαβες τώρα, έτσι, λοιπόν, έλα. Είναι ένα ghost kitchen το οποίο είναι στην ουσία μια κρυφή κουζίνα, την οποία σερβίρουμε μέσω delivery τα καλούδια που ετοιμάζουμε εδώ για όλους τους ανθρώπους που μας προτιμούν και θέλουν να μας δοκιμάσουν. Τώρα εδώ σερβίρουμε ελληνικό φαγητό σε street εκδοχή. Είναι ένα πράγμα το οποίο το αγαπάω και όταν αγαπάς κάτι νομίζω το κάνεις καλύτερα. Και επειδή με αυτό περνάω και εγώ καλά, νομίζω και ο κόσμος θα το βιώσει αυτό όταν παραγγείλει από εμάς. Ήρθε λοιπόν η ώρα να ξεκινήσουμε ρομαντικά. Αν κάνω λίγο ησυχία, θα ακούσετε και τον ήχο της βροχής που πέφτει στο σκέπαστρο πάνω εδώ στην καντίνα του Σταύρου Βαρθαλίτη και θα ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο δίνει χρώμα σε αυτή τη μουντή συννεφιασμένη μέρα, θα το δείτε. Αυτή είναι μια σαλάτα χωριάτικη που έρχεται σπίτι σας έτσι. Έχει αγκουράκι, ντοματίνι, τριμμένη φέτα από πάνω. Έχει μια σος που έχει και λίγο πέστο, το λαδάκι της, το κρεμμυδάκι της και έχουν κάνει εδώ μια μαγιά που το γουστάρω πάντα όταν το συναντάω. Έχουν αντί για κρουτών, έχουν κουλούρι Θεσσαλονίκης κομμένο. Δεν έχει πέστο, έχει λάδι ρωματικό. Δεν είμαι και σεφ. Είναι από τις πιο γευστικές και νόστιμες χωριάτικες που μπορεί να έρθει σπίτι σας. Το λέω με όλη την ειλικρίνεια. Αν κλείσεις τα μάτια, παρότι σήμερα είναι μια βροχερή μέρα, είναι αυτή η πρώτη μπουκιά που τρως στο νησί που κάθεσαι μετά τον μπάνιο που παραγγείλει σίγουρα χωριάτικη. Είναι πάρα πολύ ωραία. Η οποία σαλάτα αυτή είναι και πολύ καλή επιλογή να την πάρεις και στο γραφείο. Επειδή εδώ, ας πούμε, στην ακτίνα που δίνει η καντίνα του Βαρθαλίτη, έχει και πολλά γραφεία, αλλά μπορεί να την πάρεις και σπίτι. Τι μπορεί να βρει κανείς στο μενού του καντίνα? Hot dogs πιτσοφάι, με σάλτσα έτσι πικάντικη, με πιπεριές μέσα από όλικες, μαγιονέζα που είναι έτσι λιγοτικό ωραίο μέσα στο στόμα, γεμίζει το στόμα σου. Πολύ ωραίους κολοκυθακευτέδες, έτσι παραδοσιακούς, με μπόλικο κολοκύθι, φέτα, με ένα αρωματικό γιαούρτι έτσι για να παλύνει. Άλλη μια επιλογή είναι οι κολοκυθακευτέδες που έρχονται έτσι. Έχει 5 στη μερίδα και μέσα έχει γιαούρτι με μυρωδικά, με αρωματικό λάδι. Κοιτάξτε τι ωραίος που είναι ο κολοκυθακευτές μέσα. Τι κάνεις τον κολοκυθακευτέ, τον περνάς σαν καραντέρ από εδώ. Ξέρουμε όλοι τον καραντέρ. Ωραίο πανάρισμα, πολύ αφράτος, πολύ ωραία επιλογή για κέντρο. Μετά πάμε στα βαριά πυροβολικά, τα οποία είναι πανσίτα τσιχνισμένη. Έτσι πολύ ωραία με τα μπαχαρικά του γύρου μας. Ένα πολύ ωραίο τηγανιτό κοτόπουλο με κόρτο. Σταμάτα μου τρέχουν τα σάλια, ρε μάνα. Με έχεις τρελάνει τώρα. Θα φας μετά, θα στα βγάλω εγώ, κερνάει ο Βαρθαλίτης. Έχουμε και μπαπ με αρνί και μοσχάρι, έτσι μοσχομυρωδάτο, έτσι λιπαρό για τους μερακλίδες. Εντάξει, μην πω τώρα για το γύρο μανιταριών που έχουμε και για βετζετέριαν επιλογή. Γίνεται ο κακός χαμός και έχουμε και πάρα πολύ ωραία γλυκάκια. Το αφήνω αυτό εδώ. Να υπάρχει. Κεφτεδάκια κοκκινιστά με πατάτα, πιτούλα κομμένη. Η πατάτα θα κάνει και ένα κοντινό, Βαγγέλης. Είναι άρρωστη. Δεν έχει καμία σχέση με τις τυποποιημένες πατάτες. Είναι με τη φλίδα της έξω, φρεσκοκομμένη. Έχει πάνω τις πάπρικες, τις ρίγανες, τα πάντα όλα. Πώς τρώγεται ο κοκκινιστός κεφτές? Παίρνεις τη μία πιτούλα, παίρνεις και τη δεύτερη μεγαλύτερη πιτούλα. Είναι κοκκινιστοί κεφτέδες με φετούλα από πάνω. Έχει λίγο υδρώσικη πιτούλα εδώ και κάνεις αυτό εδώ πέρα. Πιτούλα φρός και με τον κεφτέ τι γίνεται? Είναι πολλοί κεφτέδες που επειδή είναι πολύ φορτωμένοι με μυρωδικά, ενώ τους τρως, μετά ρε παιδί μου σε πιάνει και μία έτσι. Νιώθεις λίγο περίεργα. Αυτός ο κεφτές που δεν είναι και τόσο κεφτές γιατί είναι μπαμπάτσικος, είναι μεγάλη μερίδα. Είναι 5 κεφτέδες, δεν έχουν την αναλογία του μικρού κεφτέ. Δεν είναι φορτωμένος με μυρωδικά, που εμένα μου αρέσει να μην είναι φορτωμένος. Θα τον κόψω και στη μέση, να δείτε πως είναι μέσα. Δεν έχει πολλά μυρωδικά, είναι τόσο όσο. Και πραγματικά είναι αφρός ο κεφτές. Λοιπόν, είμαι εγώ τώρα σπίτι, έχω μπει στο μενού και θέλω να παραγγείλω από την καντίνα. Αλλά μπορώ να παραγγείλω μόνο 3 πράγματα. Τι στέλνεις? Σίγουρα hot dogs με τσοφάι, πανσέτα
και θα σου έστειλα και μια μπουγάτσα. Πάμε στο βαρύ πυροβολικό. Hot dog στο τζοφάι. Μπριός, ψωμάκι, το βλέπετε. Είναι ένας πίνακας τώρα αυτό, βλέπεις τι ωραίο που είναι γύρω-γύρω. Λουκάνικο χοιρινό με πράσο. Σάλτσα σπετζοφάι, μαγιονέζα και το κρεμμυδάκι το παναρισμένο από πάνω. Ξέρετε τι πρέπει να γίνει για να φαγωθεί, γιατί δεν γίνεται να μην το κόψω. Όπω κόβεται εντωμεταξύ, αφρός. Έπως. Ποιο είναι το best seller εδώ στο καντίνα, αυτό που φεύγει περισσότερο από όλα? Εντάξει, χαμός γίνεται με την πανσέτα, με το κεφτεδάκι. Δεν είπαμε το κεφτεδάκι. Κεφτεδάκι κοκκινιστό που το λέγαμε για πλάκα, αλλά είναι πραγματικά συνταγή της γιαγιάς μου. Άλλη μια πολύ ωραία επιλογή είναι παναρισμένο κοτόπουλο, πιτούλες κομμένες από κάτω, καπνιστή μαγιονέζα και coleslaw. Μου είπανε και εδώ τα παιδιά ότι είναι από τα πιο νόστιμα παναρισμένα κοτόπουλα. Πολύ μεγάλες μερίδες, Κοιτάξτε το κοτόπουλο κομμένο. Α, πολύ ωραίο. Πολύ ωραία μαγιονέζα, λάχανο καρότο, τρομερό το κοτόπουλο, είναι φανταστικό, πραγματικά παραγγείλετε το να έρθει σπίτι. Και μην το μοιραστείτε και με κανέναν, δηλαδή εγώ θα παραγγείλω αυτό, αν θέλει κάποιος άλλος να το παραγγείλει έξτρα. Τι είναι αυτό ρε παιδί μου που κάνει το καντίνα να ξεχωρίζει, που θεωρείς εσύ ότι έτσι κάποιος πρέπει να το επιλέξει? Νομίζω ότι είναι η πρώτη ύλη, ότι παίρνουμε από την αρχή, την επεξεργαζόμαστε εμείς από την αρχή. Όλα είναι εδώ παρασκευασμένα. Είναι προσεγμένες όλες οι συνταγές μία και μία. Το ψάχναμε 3-4 μήνες να το κάνουμε το μαγαζί. Δεν είναι βγήκαμε σε ένα μήνα, πάμε αέρα. Το δοκιμάσαμε, μας άρεσε, το δοκιμάσαμε όλοι και καταλήξαμε σε αυτό το μενού. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πραγματικά αυτό το κόνσεπτ να μπει στα σπίτια. Και νομίζω ότι έχει μπει ήδη και νομίζω θέλω να συνεχίσει και να πηγαίνει όλο ένα και καλύτερα. Και πάμε στο κεμπάπ. Κεμπάπ γιαουρτλού, σος γιαουρτιού, τη σαλτσούλα από πάνω. Έχει και σουμάκ. Βλέπετε πως είναι το κεμπαγάκι. Και πατατούλες από κάτω. Και πιτούλες. Αυτές οι πατατούλες είναι άρρωστες, παιδιά. Πιτούλα ποτισμένη και μπακάκι, αρνί μοσχάρι. Έχει την αλμυράδα του. Αλλά εμένα μου αρέσει. Γι' αυτό θέλει και το γιαουρτάκι για να σβήνεις. Εγώ θα το έπαιρνα κέντρο. Οπότε, σαλατούλα, κολοκυθοκεφτέδες, κεμπάπ κέντρο και κεφτεδάκια. Και τα άλλα δύο είναι ατομικά. Μην τολμήσετε και παραγγείλετε σπίτι. Είτε το χοντόγκ, είτε το κοτόπουλο και το μήνα να το μοιραστείτε. Μην δώσετε μπουκιά από το κοτόπουλο και μπουκιά από το χοντόγκ. Έχουμε κάνει το γεύμα μας και μου είπες ότι υπάρχει και γλυκάκι ωραίο. Ποιο είναι το για σένα, σύμφωνα έτσι με τις γεύσεις που δίνετε εδώ πέρα και πηγαίνετε στα σπίτια, ποιο είναι το κατάλληλο έτσι γλυκάκι για να σβήσεις? Θα σου πω ότι έχουμε τρία γλυκά. Το ένα προφιτερόλ σοκολάτα, αγαπάμε όλοι. Το cheesecake με φράουλα, απλό, ωραίο, αρέσει σε όλους. Και μετά είναι μια συνταγή που ήθελε να είναι λιγικοποιημένη γιατί είναι και το κόνσεπτ αυτό. Και έχουμε κάνει μπουγάτσα. Τι ήθελες να είναι, για να καταλάβουμε τι λες, τι ήθελες να είναι? Ελληνικοποιημένη. Λοιπόν, μισό λέπτο. Αν είμαστε εδώ 10 άτομα, κατάλαβε κανένας ότι είπε, βγήκε από αυτό το στόμα αυτή η λέξη? Γιατί εμείς ακούσαμε, ήθελα κάτι ελληνικοποιημένο. Λοιπόν, θα στο βάλει, μα γράφει κάμερα, αγόρι μου. Πριν περάσουμε στα γλυκάκια, μου φέρανε εδώ τα παιδιά και την πανσέτα που μπορείς να παραγγείλεις σπίτι. Βλέπετε, παναρισμένη με τα μπαχαρικά του γύρου. Έχει πάνω τα ντοματίνια του που είναι σοταρισμένα. Έχει το τζατζικάκι του εδώ, το βάζεις στην άκρη. Πατατούλα, αυτή την πατάτα που σας είπα την ωραία. Και από κάτω κομμένη πιτούλα. Την τρώκετε εσύ τώρα, μόλις έχει βγει. Βάζεις ταινιούλα, έχεις παραγγείλει από την καντίνα Βαθαλίτη εδώ, την έχεις μπροστά σαν popcorn, έτσι, και ξεκινάει το χέρι. Μία μπουγάτσα ελληνικό αυτό. Ελληνικοποιημένη, δηλαδή έχουμε και ένα μιλφέι, φύλλα σφολιάτα σε καραμελωμένα με κανέλα και ζάχαρη άχνη, μία κρέμα σιμιδαλιού με μία ελαφριά επίγευση από λεμόνι και είναι το γλυκό το οποίο παραπέμπει πιο πολύ στη Θεσσαλονίκη στην ελληνική γαστρονομία. Ακριβώς, Σταύρος Βαθαλίτης, δεν μπορούσαμε να φύγουμε χωρίς τα γλυκάκια μας. Έχουμε αυτά τα πολύ ωραία βαζάκια τα οποία σας έρχονται σπίτι. Προφιτερόλ με καραμέλα και κροκάν φουντουκιού. Και εδώ έχω μπουγάτσα. Πω, τίγκα πάνω μέσα, ρε. Πώς δεν το φάω αυτό, ρε. Με κουταλάκι τέτοιο. Φουντούκια βλέπω εδώ. Ποιες ώρες και ποιες περιοχές εξυπηρετεί το delivery? Αναστέναξε τι που βαρέθηκες. Καθόλου, περνάω πολύ καλά μαζί σου. Λοιπόν, λειτουργούμε από τις 12.30 ώρα το πρωί μέχρι τις 12.30 ώρα το βράδυ. Εξυπηρετούμε, εννοείται, Περιστέρι, αφού είμαστε στην πλατεία Μπουρναζίου. Ο Χριστός Μαρία. Όλο το Περιστέρι, Ήλιον, Πετρούπολη, Νέα Χαλκιδόνα και εξαρτάται το φόρτο εργασίας. Ανοίγουμε λίγο την ακτίνα, την κλείνουμε την ακτίνα όπως γνωρίζετε. Αλλά γενικώς αυτές τις περιοχές τις εξυπηρετούμε και αρκετά γρήγορα. Κρεμούλα μέσα αφρός, πάρα πολύ νόστιμη. Έχει και το λεμονάκι κρεμούλα. Το πιο ωραίο γλυκό για να ξεπλένεις τον ουρανίσκο σου και να κλείνεις μια ωραία μέρα και ένα ωραίο γεύμα είναι το γλυκό το οποίο έχει λεμόνι. Άλλο ένα ωραιότατο γευστικό. Η Food Review έφτασε στο τέλος του. Ήταν ό,τι χρειαζόταν
για μένα και τον Βαγγέλη που ξαφνικά, μια καθημερινή. Περνάγαμε να πάμε στην πλατεία Μπουρναζίου και του λέω, μου λέει τι έπαθες, του λέω σταμάτα, βρήκαμε την καντίνα του Σταύρου Βαρδαλίτη, πάμε μέσα για review. Μου λέει δεν έχουμε κανονίσει κάτι. Λέω δεν χρειάζεται, δεν ρωτάμε. Και εσείς άμα θέλετε, δεν μπορείτε να κάνετε το ίδιο, αλλά μπορείτε να παραγγείλετε κάτι από αυτά που δοκιμάσαμε ή κάτι άλλο το οποίο θα βρείτε έτσι στον κατάλογο του eFood και να έρθει ωραία σπιτάκι σας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα κάνουμε eFood review, να περνάτε καλά και να τρώτε. Γεια σας!